άλλο πράγμα, που μου στέλνουν φωτογραφίες εδώ πέρα, δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτοκίνητα τα οποία χρήστες του υπεραστικού χτέλ, ιδιοταχή, δεν μπαίνουν μέσα στον χώρο του υπεραστικού χτέλ, στον χώρο στάθμευσης, μένουν απ' έξω. Στην παράταψη. Σταθμεύουν στον κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα, να μην γίνει κανένα ατύχημα. Ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή και όταν ήσασταν εδώ. Μου το δείχνουν εδώ. Καλά, δεν μην το δείχνουν εδώ. Το πιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι μπροστά στο υπεραστικό. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι εκεί που δεν έχουμε το πεζοδρόμιο έξω από τη Βίλα Ρώσα, εκεί. Α, μπράβο, και εκεί. Έτσι. Γιατί αναγκάζονται οι πεζοί να κατεβαίνουν στον δρόμο. Ακριβώς. Επάνω, προσέξτε σας παρακαλώ και κάντε ένα ρεπορτάζ. Στο λειψό πεζοδρόμιο το οποίο υπάρχει, εκεί είναι και τα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Το έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε πει επανειλημμένως αυτό. Γιατί είναι αυτοκίνητα που σταθμεύουν και εξυπηρετούν συμπολίτες που πηγαίνουν στα δικαστήρια. Γιατί τα δικαστήρια δεν έχουν πάρει. Έχω δει το φαινόμενο δηλαδή έξω από το ψυχιατρίο και μέχρι τον κοντό που έχει τα σίδερα και τα λοιπά. Όλος αυτός ο δρόμος. Βέβαια, αλλά είναι και θέμα της τροχέας όμως. Είναι και θέμα της τροχέας. Λοιπόν, κοιτάξτε Πρόεδρε τι συμβαίνει εδώ που μας έστειλε ένας φίλος τώρα. Παρακαλώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Φαίνεται, ναι. Δεν το βλέπω καλά, με το ξεχωρίζω. Ναι. Το βλέπετε? Το βλέπω. Λοιπόν, σταθμεύουν απ' έξω. Επί της οδού. Επί της παράκαμψης δηλαδή. Επάνω στον δρόμο της παράκαμψης. Ξέρετε τι επικίνδυνο είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι ευθύνη καθαρά του οδηγού. Ναι. Το λέω αυτό για να έχετε κι εσείς τα μέτρη σας, να το πω έτσι. Έχει πάρει προστασίας. Τέλος πάντων, ελεγχόμενες μπάρες για να μην μπαίνουν μέσα και αυτές τις μέρες έχουμε ανοίξει και αυτές τις μπάρες προκειμένου να ξεπερδιστεί το επιβατικό μας κοινό. Πρόεδρε, γνωρίζω προσωπικά ότι κάνετε προσπάθειες, τεράστιες προσπάθειες, γιατί ξέρετε, κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Και μπράβο σας.